η κοπέλα τέλος πάντων αυτή, ναι. Αυτή η τρελή τέλος πάντων που συναντιέται με τον άλλον για το σεξ και μόνο. Αρχικά για το σεξ και μόνο, ναι. Είπαμε. Ό,τι σκέφτεται το λέει. Ναι. Και μιλάει και λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε ίσως. Πιθανόν, ναι. Ειδικά τις στιγμές της αμηχανίας. Ναι, πιο πολύ από αυτό. Τις καλύπτει εκείνη. Ναι, πιο πολύ από αυτό. Αλλά εμένα για κάποιο περίεργο λόγο αγαπάω πολύ τα λόγια που ο άντρας λέει. Περισσότερο. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που μου αρέσουν πολύ. Όπως κάποια στιγμή λέει ο άντρας ότι δεν καταλαβαίνω όλοι τους ανθρώπους. Τους καταλαβαίνω στα έργα και στις ταινίες. Αλλά όχι στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή λέει δεν εξηγούν γιατί κάνουν το ένα και το άλλο. Ενώ στα έργα και στις ταινίες πάντα υπάρχουν οδηγίες χρήσης. Και κάτι άλλο που μου αρέσει πολύ την ίδια στιγμή που ίσως δεν είναι και λίγο θλιβερό είναι όταν απαντάει στην υποτιθέμενη ερώτηση πώς ήταν η δεύτερη φορά που συνευρέθηκε σεξουαλικά με τη γυναίκα και λέει δεύτερη φορά καλύτερη από την πρώτη. Η εμπειρία. Συγχρόνως όμως και λιγότερο καλή. Δεν ήταν πια κάτι καινούριο. Σωστό. Σωστό. Ενώ εσύ. Η γυναίκα δηλαδή. Η γυναίκα. Ποια είναι τα λόγια της ηρωίδας μου που μου αρέσει. Νομίζω κι εγώ όπως αυτή ότι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι υπάρχει ένας αμοιβαίος έρωτας και επιθυμία είναι μια στιγμή υπέρτατης ευτυχίας, τουλάχιστον για έναν νέο άνθρωπο. Και επίσης κι εγώ όπως αυτή λέω αυτό που σκέφτομαι όταν το σκέφτομαι όπως το σκέφτομαι. Και εσύ είσαι έτσι. Ναι. Λες δεν φιλτράρεις τις σκέψεις σου. Όχι, όχι, όχι ιδιαίτερα. Όχι, όχι ιδιαίτερα. Πιστεύεις σε αυτή την ευτυχία της στιγμής που συνειδητοποιήσω ότι είσαι ερωτευμένος, το ζεις, ότι έχει διάρκεια. Αναλόγως. Αναλόγως τι χέρια θα πέσει εδώ ο έρωτας. Θέλει ταλέντο και δουλειά το να διατηρηθεί κάτι τόσο ιδιαίτερο. Δεν είναι καρμικό αυτό, δεν πρέπει να γίνεται από μόνο του. Ναι, αλλά ωστόσο θέλει μια συντήρηση. Και εγώ αυτή τη θεωρία είμαι αυτό που σου έλεγα στην αρχή. Ότι δεν χρειάζονται χειρισμοί και. Αλλά όταν. Έχεις την τύχη να έχεις συναντήσει έναν άνθρωπο που για σένα είναι σημαντικός. Πρέπει να έχεις το μυαλό σου πώς μπορείς να διατηρήσεις αυτή την καλή σχέση. Χωρίς να πούμε το τέλος, θα ήθελες να έχει διαφορετικό τέλος, να υπήρχε happy το end. Happy end. το έχουμε γιατί το δεν θα είναι το τέλος, δεν θα είναι το ευτυχές αυτό που. Αλλά το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι με. Όπως λέει και ο Στέλιος, σημαντικό λέει, είναι το πιο σημαντικό, η ανάμνηση λέει αυτός. Η ηρωίδα λέει. Το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν έρωτας. Δεν θα ήθελα να έχει άλλο τέλος. Νομίζω ότι η γοητεία του έργου είναι ο τρόπος που αυτοί οι δύο άνθρωποι τελικά χάνονται. Μάλιστα. Απεσιόδοξο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνει και στη ζωή. Πάμε σε διαφημίσεις.